native server ή στο cloud, ανάλογα με το τι έχουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αν κάνουμε μία μικρή εφαρμογή, ένα blog, ωραία, ας το βάλουμε σε έναν dedicated server. Αν φτιάξουμε ένα σύστημα κρατήσεων εισιτηρίων, ξενοδοχείων κτλ. Παγκόσμιο, θα πάμε σε cloud. Άρα, το τι θα διαλέξουμε από τα δύο, με γνώμονα πάντα επαναλαμβάνω την ταχύτητα και την ασφάλεια, είναι με το τι θέλω να κάνω. Τι έκανε ένα σούπερ μάρκετ, για παράδειγμα, μέσα από αυτά τα data? Έβαλε δίπλα στις πύρες, στις πάντες για μωρά, τα Σαββατοκύριακα. Τις άλλες μέρες, ξαναάλλαζε τη διάθεση. Όταν έφτανε το Σαββατοκύριακο, δίπλα στις πύρες, έβαζε τις πάνες για μωρά. Γιατί το Σαββατοκύριακο είδανε, αφού κάνανε data analysis, είδανε το Σαββατοκύριακο πηγαίνουν για ψώνια οι άντρες. Λέει η γυναίκα, άντα πήγαινε για ψώνια. Ο άντρας λοιπόν ψώνιζε τις πάνες, δεν θα πάρει και μια πυρίτσα. Οπότε βάζανε, παρατηρήσανε μάλλον το Σαββατοκύριακο, οι πελάτες είναι πιο πολλοί άντρες από γυναίκες, και το Σαββατοκύριακο ψώνιζαν και πιο πολλές πάνες από ό,τι τις άλλες μέρες. Οπότε λένε για να βάλουμε τις πύρες δίπλα στις πάνες να δούμε τι θα γίνει και αυξήθηκαν οι πωλήσεις και, και της πύρας, ας πούμε. Αυτό λέγεται data mining, χιλιάδες εξόριξης δεδομένων και είναι στη μόδα, καλοπληρώνεται και τώρα το λένε και data analysis.